Και σκέπτομαι αν θα πρέπει να ξαναπαραχωρηθεί η αίθουσα για άλλες κρίσεις, γιατί τώρα παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Ο κύριος Γκίκας Χρήστος έχει τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την ταφή των νεκρών. Είχε επισημανθεί από την προηγούμενη διοίκηση στην προηγούμενη διοίκηση και προσωπικά από μένα ότι είναι λάθος η πόλη στο Τριετούς αφαίρετα, δεν είναι τελείως αφαίρετα, ούτε καν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τελείως αφαίρετα η πώληση των Τριετούς, που και εκεί υπάρχει μια μεγάλη παράβαση κατά μένα. Το είχαμε επισημάνει επανειλημμένως και είπαμε ότι θα φτάσουμε στο σημερινό σημείο που η κυρία Χριστοπούλου ανέφερε ότι σήμερα δεν έχουμε να κυδέψουμε και είμαστε αναγκασμένοι να κρατάμε τους νεκρούς 2 και 3 μέρες μέσα στο ψυγείο. Το θέμα είναι ο καθένας θα αναλογιστεί τις ευθύνες του για το τι έπραξε στο παρελθόν και τι θα πράξει στο μέλλον. Το θέμα είναι σήμερα, έχετε να προτείνετε κάτι, κυρία Χριστοπούλου, τι μπορεί να γίνει. Γιατί μέχρι ώρας δεν ακούσαμε μία πρόταση. Εντοπίσατε το πρόβλημα, μας το δείξατε το πρόβλημα, δεν μας δώσατε μία κατεύθυνση λύσης του προβλήματος. Διότι η παρανομία έγινε, όχι μόνο παρανομία. Ήταν η παρανομία του αιώνα αυτή που πουλήθηκαν οι τάφοι. Βγήκα και το είπα και φανερά και παντού. Και παντού το κοπεί και δημόσια, σας το κοπεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας είχα καταγγείλει γι' αυτό. Και σε μια ανοιχτή ακρόαση, άνθρωπος έλεγε σε δημοσιογράφο το τι, πώς είχε διαπραγματευτεί τον τάφο. Και αν χρειαστεί, υπάρχει άνθρωπος να το επιβεβαιώσει. Είναι έτσι, κύριε, προς όλους, κάποιος σας πει πέρα. Πήρατε και σημεία για να κύριε Φωτειάδη να είμαι το νεκροταφείο. Γι' αυτό είμαστε σήμερα σε αυτήν την κατάσταση. Τίποτα άλλο. Απλά ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποια προοπτική να το διευθυνθεί του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορνιλάκης και μετά ο κύριος Γκάσοκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήρια.